Σήμερα είμαστε εδώ γιατί έχει ξεκινήσει η απεργία των εργαστηριακών γιατρών η Παγκρίτια και είμαστε στο Νεοπή του Ηρακλείου. Θα μιλήσουμε σε λίγο, όπως βλέπετε είναι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ μαζεμένοι με το προσωπικό μας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απελπιστική, δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό με το clawback, τα δάνεια, τα χρέη που έχουμε, που μας έχει δημιουργήσει η ΟΠΗ. Ζητάμε την άμεση λύση από την κυβέρνηση. Θέλω να μιλήσει και η Άρια η Χουρδάκη, η οποία είναι συνάδελφος μικροβιολόγου. Θέλουμε την υποστήριξή τους, γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για αυτούς. Δεν είμαστε εναντίον αυτή τη στιγμή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ. Είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ για μια υγεία με ποιότητα, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και με γιατρούς οι οποίοι να μπορούν να υποστηρίξουν τα εργαστήριά τους. Απαραίτητη ότι έπρεπε να έχει γίνει και πολύ νωρίτερα, διότι είμαστε σε μια οριακή κατάσταση, όλα τα εργαστήρια. Η αμοιβή του ΕΟΠΗ μετά από όλες αυτές τις παρακρατήσεις, τις παράλογες που γίνονται, έχουν φτάσει τα εργαστήριά μας να μην μπορούμε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Αν συνεχίσουμε έτσι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία των εργαστηρίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το προσωπικό των εργαστηρίων και για την έβρεση ενός εργαστηρίου όπου τους ασθενείς να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν ξέρω, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2013 με την προοπτική ότι θα εφαρμοστεί για 3 χρόνια λόγω της κρίσης που υπήρχε τότε. Η αρχική του επιβολή ήταν σε πολύ μικρότερα ποσοστά από ό,τι τώρα. Δεν έχει γίνει κανένα μέτρο συγκράτησης της κατανάλωσης, κανένα μέτρο για τη συνταγογράφηση δηλαδή, για το μάζεμα λίγο των εξετάσεων. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να επιβαρύνουν εμάς. Δηλαδή γίνεται αύξηση των εξετάσεων διαρκώς, προσθήκη νέων εξετάσεων στην ΚΑΜΑ που εμείς δουλεύουμε, όμως χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Παράγμα που σημαίνει ότι με τα ίδια χρήματα εκτελούμε εμείς περισσότερες εξετάσεις και τις επιβαρυνόμαστε εμείς. Οι ασθένειες είναι με την εντύπωση ότι ναι, το κράτος φροντίζει για αυτούς, όπως θα όφιλε φυσικά να φροντίσει το κράτος για αυτούς. Εμείς δεν είμαστε σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους. Προφανώς και το κράτος πρέπει να ασκεί κοινωνική πολιτική, αλλά να ασκεί κοινωνική πολιτική με ίδιους πόρους, έτσι, όχι με τα χρήματα των γιατρών. Ούτε και θέλουμε να είμαστε ενάντια στους ασφαλισμένους. Οι ασφαλισμένοι μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Δηλαδή, ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά από εκεί και μετά, εντάξει, θα πρέπει να μπει ένα φρένο κάπου και το κράτος να καταλάβει ότι δεν γίνεται να δουλεύουμε έτσι πια.